Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα απόλυτου πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη και απόλυτης αργίας και νηστείας. Είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, δηλαδή κορυφώνονται τα πάθη και γίνεται η Σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα της ίδιας ημέρας. Ο Χριστός, μετά τη σύλληψή του στο όρος των ελαιών, δικάστηκε και καταδικάστηκε από τους αρχιερείς. Η δίκη ήταν βέβαια τυπική, αφού η ετιμιγορία είχε αποφασιστεί πριν καν συλληφθεί. Οι αρχιερείς ήθελαν τον θάνατό του. Επειδή όμως δεν είχαν την νόμιμη εξουσία, έπρεπε η καταδικαστική απόφαση να απαγγελθεί από το Ρωμαίο διοικητή. Τα χρόνια εκείνα διοικητής στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Πιλάτος. Σε αυτόν σύρθηκε ο Ιησούς, ενώ τα πλήθη πίσω του, μετά από παρότριση των αρχιεραίων, φώναζαν ζητώντας τη σταύρωσή του. Υπήρχε το έθιμο την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα οι Ρωμαίοι να απελευθερώνουν έναν κατάδικο Εβραίο. Ο Πιλάτος, θέλοντας να μην έχει την ευθύνη της σταύρωσης του Χριστού, αφού δεν βρήκε κάτι εναντίον του, ζήτησε από το πλήθος να διαλέξει ανάμεσα στο θεάνθρωπο και τον Βαραβά έναν στασιαστή και φωνιά ποιον από τους δύο ήθελαν να αφήσει ελεύθερο. Το πλήθος διαβοής επέλεξε να αφαιθεί ελεύθερος ο Βαραβάς. Εδώ πρέπει να πούμε πως και στα τέσσερα Ευαγγέλια ο Πιλάτος προσπαθεί να επηρεάσει θετικά το πλήθος απέναντι στον Ιησού, ώστε να απαλλαγεί από την τελική εκτέλεση και συνεννοεί μόνο όταν το πλήθος αρνείται να υποχωρήσει. Επιδιώκει να αποφύγει την προσωπική ευθύνη για το θάνατο του Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ο Πιλάτος πλένει τα χέρια του και είπε «Είμαι αθώος από το αίμα του δίκαιου τούτου. Σε εσάς ας πέσει η ευθύνη και το κρίμα». Και ο λαός απάντησε «Το αίμα αυτού ας πέσει επάνω εις εμάς και επάνω στα τέκνα μας». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπου ο Ιησούς απεικονίζεται ως αθώος στο σχέδιο απέναντι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Πιλάτος φέρεται ως απρόθυμος να το εκτελέσει. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Πιλάτος δεν συμφωνεί στο ότι ο Ιησούς συνωμοτούσε κατά της Ρώμης και επιπλέον ο Ηρώδης Αντίπας, τέτραχος της Γαλιλαίας, δεν βρίσκει τίποτα προδοτικό στις ενέργειες του Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Πιλάτος δηλώνει ότι «δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε αυτόν» και ζητά από τους Εβραίους να ελευθερώσει τον Ιησού από τη φυλακή. Έπειτα όμως από την ιαχή του πλήθους «άρων-άρων, σταύρωσον αυτόν», ο Πιλάτος αναγκάστηκε να καταδικάσει τον Ιησού σε σταυρικό θάνατο. Αμέσως μετά και με την εντολή πλέον του Πιλάτου, ο Χριστός οδηγείται στην εσωτερική αυλή του Πρετορίου, του διοικητηρίου δηλαδή των Ρωμαίων. Οι στρατιώτες μαστίγωσαν τον Ιησού και ύστερα του έβγαλαν τα δικά του ρούχα και του φόρεσαν κόκκινη χλαμίδα, δηλαδή βασιλικό ένδυμα, και έπλεξαν αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν αντί για στέμμα στο κεφάλι και στο χέρι του έδωσαν καλάμι αντί για βασιλικό σκύπτρο. Και έτσι ντυμένο άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον χτυπούν λέγοντάς του «Χαίρε εσύ που είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Και όταν βαρέθηκαν, του έβγαλαν τη χλαμίδα, τον ξανάντησαν με τα ρούχα του και τον πήραν για να το σταυρώσουν. Μάλιστα, του φόρτωσαν το βαρύ σταυρό να τον κουβαλήσει μέχρι τον τόπο της σταύρωσης που ήταν ο Γολγοθάς, ένας λόφος λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς ήταν πολύ εξαντλημένος και δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό. Οι στρατιώτες ανάγκασαν κάποιον περαστικό που τον έλεγαν Σίμωνα Κυριναίο να σηκώσει το σταυρό στους ώμους του και να το μεταφέρει. Πλήθος ανθρώπων ακολουθούσαν και γυναίκες που έκλαιγαν. Στον τόπο της σταύρωσης έφεραν και άλλους δύο κακούργους για να τους σταυρώσουν μαζί του. Εκεί λοιπόν στο Γολγοθά σταύρωσαν τον Κύριο και τους δύο ληστές, ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του. Πάνω στο σταυρό του Κυρίου ο Πιλάτος έδωσε εντολή να γράψουν «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Η Σταύρωση ήταν ο μαρτυρικότερος θάνατος που μπόρεσε ποτέ να φανταστεί ανθρώπινο πνεύμα. Ως ταπεινωτική ποινή ήταν κοινή στους Ρωμαίους. Έστειναν στη γη ένα σταυρό μεγάλο, όσο που τα πόδια του εσταυρωμένου να φτάσουν 2-3 πιθαμές από τη γη. Γυμνό τότε τον ξάπλωναν χάμω ανάσκελα, τον κατάδικο, άπλωναν τα χέρια του σε ένα οριζόντιο ξύλο και κάρφωναν τις παλάμες με δυνατά σουβλερά καρφιά. Ύστερα με σκοινιά ανέβαζαν το ξύλο αυτό όσο ψηλά ήθελαν στο όρθιο στήλο, όπου το στερέωναν και τελευταία κάρφωναν και τα πόδια, είτε το ένα πάνω από το άλλο,
με ένα μεγάλο καρφί, είτε το καθένα χωριστά στο κάτω μέρος του στήλου. Ανάμεσα στα σκέλη ή κάτω από τα πόδια έβαζαν ένα κομμάτι ξύλο που υποστήριζε το σώμα, μήπως και από το βάρος σχιστούν τα χέρια και πέσει ο σταυρωμένος. Η αφύσικη στάση του σώματος που κρεμούνταν από τα τρυπημένα χέρια έφερνε μεγάλη αταξία στην κυκλοφορία του αίματος, προξενούσε φοβερούς πόνους, δυσκολία στην αναπνοή, απερίγραπτη κούραση και ανυπόφορη δίψα, χωρίς όμως και να χάνει ο βασανισμένος στις αισθήσεις του. Κρεμασμένος για 2 και 3 μέρες κάποτε και 4 ή 5 ο βασανισμένος, έβλεπε, μιλούσε, σκέπτονταν, ένιωθε όλη την αγωνία του αργού θανάτου και τέλος πέθαινε από πείνα και εξάλληση με φοβερούς πόνους ως το τέλος. Ο Ιησούς, παρά τους φρικτούς πόνους πάνω από το σταυρό, είπε «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Στο μεταξύ οι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Χριστό έπαιξαν στα ζάρια τα ρούχα του. Το κεφάλι του σταυρωμένου έμενε ελεύθερο. Ο Ιησούς δεν είχε παρά να σκύψει λίγο για να δει την ανθρωποθάλασσα που κυμάτιζε μοχθηρή και άσπλαχνη στα πόδια του, να αντικρίσει την ασχήμια, όλη αυτή την προστιχιά, τη χυδαία κακία της ανθρωπότητας που για αυτήν έζησε και πόνεσε και μόχθησε. Ανάμεσα σε όλη αυτή την οχλοβοή, ο Ιησούς σιωπούσε. Ένας από τους σταυρωμένους κακούργους γύρισε προς τον Χριστό και του είπε «Εάν είσαι ο Μεσσίας, κατέβα από το σταυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς». Ο άλλος όμως ληστής στράφηκε και του είπε επιτιμητικά «Καλά, εσύ ούτε το Θεό δεν φοβάσαι. Εμείς τιμωρούμαστε δίκαιο για όσα φοβερά κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Ύστερα γύρισε προς τον Κύριο και του είπε «Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δηλαδή, «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έλθει στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ανάμεσα στο μοχθηρό ανθρωπομάζωμα γύρω του είχαν χωθεί και μερικές γυναίκες πιστές, εκείνες που από τη Γαλιλαία τον είχαν ακολουθεί στην Ιερουσαλήμ και τον συνόδευσαν στο μαρτύριό του. Από φόβο των Ιουδαίων που καταδίωκαν κάθε φίλο ή μαθητή του Ιησού και τρομοκρατούσαν τον κόσμο, δεν τολμούσαν να κηρύξουν φανερά την πίστη τους, αλλά μαζεμένες από μακριά κοίταζαν το σταυρό. Μεταξύ τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Σαλόμη και η άλλη Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και άλλες που θρηνούσαν μυστικά. Κοντά στο σταυρό ήταν και η μητέρα του Ιησού και ο αγαπημένος του μαθητής ο Ιωάννης. Όταν ο Ιησούς τους είδε, είπε στη μητέρα του «Μητέρα, να ο γιος σου». Και στον Ιωάννη είπε «Να η μητέρα σου». Και από εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης πήρε κοντά του την Παναγία και τη φρόντιζε. Πολλοί από τους παριστάμενους κορόιδευαν τον Ιησού λέγοντας «Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Και οι αρχιερείς τον περιέπαιζαν «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι ο εκλεκτός του Θεού, ας κατέβει από το σταυρό για να τον πιστέψουμε». 3 ώρες βασανίζονταν ο Ιησούς στο σταυρό με στον καυτερό ανοιξιάτικο ήλιο της Ιουδαίας. Μα έξαφνα σκοτάδι σκέπασε όλη τη γη, ο ήλιος κρύφτηκε, ο ουρανός μαύρος και χαμηλός φαινόταν να θέλει να πλακώσει τη γη. Η ανησυχία έπιασε τον κόσμο, προπάντων όσο περνούσε η ώρα και το σκοτάδι όλο και πύκνωνε. Φοβισμένα κοίταζαν τα πλήθη μια τον ουρανό, μια τον Ιησού, με κάποιο ανομολόγητο δισταγμό, μήπως και εκείνος που σταύρωσαν δεν ήταν απλός άνθρωπος. Αποτραβηγμένος από τον τριγυρινό κόσμο, ο Ιησούς είχε παραδοθεί στη σκέψη του. Για άλλες 3 ώρες σιωπηλός κρέμονταν κάτω από τη μαυρίλα του ουρανού. Τι να έγινε τότε στην ψυχή του μέσα, σε ποια βάθη να κατέβηκε, σε τι κόσμους πόνου και ερημιάς και απελπισίας και σπαραγμού πλανήθηκε άραγε το πνεύμα του. Και εκεί από τα βασανισμένα χείλη του μια φωνή ξέσπασε, φωνή αγωνίας και πόνου απέραντο. «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Όταν τον άκουσαν οι άλλοι είπαν «Τον Ηλία φωνάζει τούτος». Το βάσανο της δίψας έκαιγε τον Ιησού. «Διψώ», γόγγισε. Ένας στρατιώτης πήρε το σφουγγάρι που τάπωνε τη στάμνα, το πότισε με ξύδι και βάζοντάς το σε ένα καλάμι το σήκωσε στα χείλια του Ιησού. Πήρε ο Ιησούς το ξύδι από το σφουγγάρι και βγάζοντας φωνή μεγάλη είπε
«Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Ήταν πια το τέλος. Μουρμούρισε. Τελείωσε. Και γέρνοντας το κεφάλι, ξεψύχησε. Την ίδια ώρα, σεισμός μεγάλος τράνταξε τη γη και το καταπέτασμα του ναού σκιστήκε από πάνω σκάτω. Οι βράχοι ξεκόλλησαν, τα μνήματα άνοιξαν και ξεσκέπασαν σώματα Αγίων Ανδρών που ύστερα από την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Ιερή Χώρα και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Τρομάρα κατέλαβε όλους που παραβρέθηκαν στο θάνατο του Ιησού. Ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος που στέκονταν εκείνη την ώρα αντίκρι από το Σταυρό και είδε πως με τη φωνή που έβγαλε ο Ιησούς τρόμαξε με τα σημεία που ακολούθησαν και δοξάζοντας το Θεό είπε «Αλήθεια, ο άνθρωπος τούτος είναι Υιός του Θεού». Ίδιος φόβος έπιασε και τον όχλο και με τρεμουλιαστή καρδιά σκορπίστηκαν όλοι. Τράβηξαν κατά τη χώρα και κοιτάζοντας το μαύρο ουρανό χτυπούσαν τα στήθια τους για την αμαρτία που είχαν κάνει. Εμπρός στο σταυρό δεν έμειναν πια παρά μόνο οι πιστές γυναίκες και οι στρατιώτες που ήταν υποχρεωμένοι να φυλάγουν τους σταυρωμένους ώσπου να πεθάνουν. Η ώρα περνούσε και ο ήλιος έστρεφε κατά τη δύση. Επειδή το Σάββατο απαγορεύονταν οι κηδείες, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, πλούσιος και κρυφός μαθητής του Χριστού, ζήτησε από τον Πιλάτο να πάρει το σώμα του και να το ενταφιάσει. Η άδεια αυτή του δόθηκε. Μαζί του ήταν και ο Νικόδημος, ο άλλος κρυφός μαθητής του Ιησού. Από το Γολγοθά είχε φύγει πλέον όλος ο κόσμος, οι τελευταίοι φίλοι του Ιησού, ακόμα και ο μαθητής του ο Ιωάννης. Μόνο μερικές από τις γυναίκες έμειναν στο τέλος και παραβρέθηκαν στο κατέβασμα του Σταυρού και ύστερα ακολούθησαν το σώμα στον τάφο. Ήταν εκείνες που από τη Γαλιλαία τον είχαν ακολουθήσει και του είχαν μείνει πιστές ως πέρα από το θάνατο. Η Μαρία η Μαγδαληνή μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή, κάθισαν αντίκρι στον τάφο και κοίταζαν τους δύο άντρες που σαβάνωναν βιαστικά τον Ιησού για να προφθάσουν να κλείσουν τον τάφο πριν βασιλέψει ο ήλιος. Και σαν είδαν πως ο καιρός έλειπε και πως πρόχειρα μόνο το σαβάνωναν, έφυγαν βιαστικές και αυτές και πήγαν στα σπίτια τους να ετοιμάσουν αρώματα και μετά τη Σαββατιανή αργία να γυρίσουν Κυριακή πρωί, να μυρολογήσουν και να κάνουν για το λείψανο του Ιησού τα τελευταία καθήκοντα που πρόσταζε η θρησκεία τους και τα πατροπαράδοτα. Ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο τύλιξαν το κεφάλι του Ιησού με το σουδάρι, άλυψαν με μοίρα και τύλιξαν τα μέλη του σε λουρίδες που έσχισαν από το λινό σεντόνι, ύστερα άλυψαν το σώμα του ολόκληρο με παχύ στρώμα από το πλούσιο μύρο και αφού το ξάπλωσαν στον τάφο, κύλησαν στην είσοδο μια βαριά πέτρα που την έκλεισε όλη και έφυγαν. Η τελετή της αποκαθήλωσης γίνεται στις εκκλησίες μας το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας τελείται η περιφορά του επιταφείου. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν πένθυμα όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η νηστεία της ημέρας είναι αυστηρότατη και απαγορεύει ακόμα και το λάδι. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις τάσεις τα λεγόμενα εγκόμια που είναι μικρά τροπάρια εξόχως δημοφιλή. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι «Η ζωή εν τάφο», το «Άξιον εστί», το «Η γενναιέ πάσε» και το «Ο γλυκί μου έαρ». Παρά το γεγονός ότι η ημέρα χαρακτηρίζεται από θλίψη, τα εγκόμια και οι ύμνοι χαρακτηρίζονται από χαρμολύπη αφού προαναγγέλουν την Ανάσταση. Ήθιστε ο λαός να λέει πως τέτοια μέρα υπάρχει συννεφιά, ψιλόβροχο και δεν βγαίνει ήλιος γιατί και ο ουρανός κλαίει. Το έθιμο απαγορεύει κάθε εργασία την ημέρα αυτή. Σε πολλές περιοχές φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα και μετά την περιφορά του επιταφείου το παραδίδουν στη φωτιά. Τα λουλούδια του επιταφείου μοιράζονται στους πιστούς οι οποίοι τα φιλούν μαζί με τις εικόνες στα σπίτια τους. Τέλος, την ημέρα αυτή συνηθίζεται οι πιστοί να επισκέπτονται τους τάφους των νεκρών συγγενών και φίλων.